Καλημέρα. Εύχομαι σήμερα η μέρα, μετά τη δική μας καλημέρα, να είναι πολύ διαφορετική. Γιατί σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σου αυτό που ακριβώς εμπνεύστηκα από το πρωί, όταν δηλαδή με λίγα λόγια σηκώθηκα από το κρεβάτι μου και στο μυαλό μου το πρώτο πράγμα που μου ήρθε, γιατί έκανα και εγώ μια αντίστοιχη σκέψη, ήταν το τραύμα. Ένα ψυχικό παιδικό τραύμα. Ένα παιδικό τραύμα που πραγματικά πολλές φορές μπορεί να μας ταλαιπωρήσει τόσο πολύ στη ζωή μας και να μας κάνει ειλικρινά να είμαστε άνθρωποι που πολλές φορές δημιουργούμε οι ίδιοι πρόβλημα στον εαυτό μας. Ξέρετε, σε μία ομιλία μου στο Αγρίνιο είχα πει ένα τραύμα που έχω βιώσει πολύ μικρός και το μοιράστηκα δημόσια. Αισθάνθηκα τόσο ανάλαφρα, τόσο λυτρωτικά που μπόρεσα να μοιραστώ με άγνωστους ανθρώπους μέχρι εκείνη την ώρα και διαπίστωσα ότι από τα βλέμματα των ανθρώπων αρχικά ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν βιώσει περίπου το ίδιο βίωμα και αισθάνθηκα να συνδέομαι μαζί τους με έναν τρόπο. Αργότερα μοιραστήκαμε το βίωμα και έτσι μπορέσαμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Ένα τέτοιο λοιπόν παιδικό ψυχικό τραύμα, και λέω παιδικό ψυχικό τραύμα γιατί ως παιδιά το κρατάμε, το καλύπτουμε, το προσπαθούμε να το παραχώσουμε, προσπαθούμε ενδεχομένως να το βγάλουμε από μέσα μας ή να κάνουμε ότι δεν υπάρχει ή προσπαθούμε, όπως λένε και οι σύγχρονοι άνθρωποι που ασχολούνται με την ψυχολογία, ότι καλό θα ήταν να το προσπεράσεις και να προχωρήσεις. Υφίσταται αυτό. Πράγματι, ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, όταν είναι πολύ δημιουργικός και εξαιρετικά ευέλικτος με το μυαλό του, μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε αυτή η πικρή ανάμνηση να μικρύνει τόσο πολύ μέσα. Επίσης και με το voice healing έχουμε τη δυνατότητα να μικρύνουμε έως και να αλλάξουμε μια πραγματικά δυσάρεστη εμπειρία που αποτελεί παιδικό ψυχικό τραύμα. Τι γίνεται όμως με εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά αυτό το τραύμα πυροδοτείται μέσα, γιατί πάρα πολύ απλά δεν μπορείς να το διαχειριστείς? Τι γίνεται με εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πόνο και αυτή η πολύ μικρή σε διάρκεια ή πιθανόν σε ποσόστοση εμπειρία, αποτελεί δηλαδή το 5% της ζωής ενός ανθρώπου, παιδεύει το υπόλοιπο 95% της ζωής του. Θέλω να πω δηλαδή, αν έγινε κάτι ας πούμε στα 5, στα 7, στα 8, στα 10 και συνεχίζει να του δημιουργεί πρόβλημα στα 30, στα 35, στα 40, καταλαβαίνετε ότι αυτή η εμπειρία μπορεί πραγματικά να του κάνει τη ζωή κόλαση ή να του κάνει πραγματικά μεγάλο κακό και να πυροδοτεί συνέχεια αυτό το τραύμα μια στιγμή που κάποιος άθελά του μπορεί πραγματικά να σας πει κάτι. Θα μου πείτε, πάρα πολύ θεωρία. Θεωρία, ναι, πραγματικά, βιβλία, άρθρα, ψυχολόγοι, σύμβουλοι, πολλά πράγματα. Εγώ σήμερα απλώς θέλω να το προσεγγίσω και να σας πω ότι αυτό σκέφτηκα σήμερα το πρωί και θέλω να πω μια λύση, να πω μια πρόταση να κάνω και σαν σύμβουλος να το μοιραστώ μαζί σας και εσείς να κρίνετε αν ταιριάζει με πιθανό δικό σας ψυχικό τραύμα. Ο μόνος τρόπος πραγματικά για να λυτρωθείτε είναι όχι να το εκμυστηρευτείτε απλώς, όχι μόνο να το αποδεχτείτε, αλλά να το μοιράσετε. Να το μοιράσετε είτε με τον εαυτό σας, όσο και να αυτό ακούει το οξύμορο, είτε με έναν δικό σας άνθρωπο, να το βγάλετε δηλαδή με λίγα λόγια. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν δεν εκφράζετε, όταν δεν αναλύετε, όταν δεν μοιράζεσαι τον πόνο σου, δεν μπορεί αυτό να αρχίσει να ηρεμεί. Είναι δηλαδή ένα απόστημα που αν δεν το σπάσεις, δεν μπορεί η πληγή μετά να γιατρευτεί. Οπότε, το καλύτερο που έχετε να κάνετε, ακόμα και αν έχετε αργοπορήσει πάρα πολύ, να το μοιραστείτε, αφού φυσικά το αποδεχτείτε μέσα σας, κατανοήσετε την εμπειρία, κατανοήσετε τι ακριβώς συνέβη. Ό,τι και να είναι, πραγματικά έχει φύγει, είναι πίσω. Βέβαια,
είναι ως πληροφορία στα κεταρά σας και σας ταλαιπωρεί, γιατί το κρατάτε. Καταλάβατε τι θέλω να πω, ε? Και σε εκείνον τον άνθρωπο που πιστεύει ότι δεν μπορώ να το μοιραστώ, είναι πάρα πολύ βαρύ, τότε πραγματικά υπάρχει εκεί ένας, σε εισαγωγικά το βάζω, τρόπος ακαμψίας που νομίζω ότι πρέπει να το δείτε πολύ πιο εσωτερικά, τι είναι αυτό δηλαδή που σας κλειδώνει με λίγα λόγια και δεν θέλετε να το μοιραστείτε με κάποιον άνθρωπο. Όσο και αν ακουστεί λίγο ιδιαίτερο αυτό που θα πω, έχω πραγματικά μεγάλη χαρά όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να μιλήσει για ένα πρόβλημά του και επιλέγει εμένα ως σύμβουλο αφύπνισης και αυτοβελτίωσης να μοιραστεί, να λυτρωθεί και να πάει ένα βήμα παρακάτω, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλο δώρο. Είναι μεγάλη η εμπιστοσύνη και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο σε μία σχέση δύο ανθρώπων, πόσο μάλλον όταν δεν το γνωρίζεις. Επειδή λοιπόν το βίωσα, το μοιράστηκα μαζί σας σήμερα, σε αυτή την ιδιαίτερη μέρα, που θέλω να πω πραγματικά ότι ίσως είναι μία αφορμή, αν θέλετε, αυτή η πρωινή καλημέρα σήμερα, να ξεκλειδώσετε, να απασφαλίσετε και να σταματήσετε λοιπόν το φυτίλι της πυροδότησης αυτού του τραύματος που ταλαιπωρεί τη ζωή σας. Είμαι εδώ, μπορώ να σας βοηθήσω, αν χρειαστεί κάτι τέτοιο, είτε επικοινωνώντας μέσω του προφίλ μου στο Facebook, είτε μέσω email, είτε τηλεφωνικά. Είναι πολύ εύκολος τρόπος πλέον να βρείτε τα στοιχεία μου. Εξάλλου, όσοι διαβάζετε το πλημιστός.com και θα βρείτε άρθρα που έχουν να κάνουν ακριβώς με το παιδικό τραύμα, με το ψυχικό τραύμα, πώς αντιμετωπίζετε και πολλά άλλα άρθρα που πραγματικά θα οχυρώσουν ή θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Διαφορετικά, σας προτείνω να μπείτε στο voicehealing.gr και να επιλέξετε την κατάλληλη συνεδρία που θα μαλακώσει την ψυχή σας, θα σας βοηθήσει να μπείτε στο επόμενο βήμα και πραγματικά ακόμη να διαφοροποιήσετε τόσο πολύ τη ζωή σας αν ένα τραύμα την ταλαιπωρεί. Εύχομαι πραγματικά να αποτελέσει αφορμή για μια λύση και ελπίζω πολύ σύντομα να μου στείλετε ένα μήνυμα και να μου πείτε ότι όντως αποτέλεσε την αρχή της λύσης το συγκεκριμένο βίντεο. Πολλά φιλιά και πολλές γλυκές καλημέρες σε όλους σας. Α, είπαμε, πορευόμαστε προς το φως, γιατί εκεί φαίνονται όλα ξεκάθαρα. Γεια σας.